Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε ένα τύπου φορητό σίδερο. Το τύπου πηγαίνει στο σίδερο. Επί της ουσίας είναι μια συσκευή από την εταιρεία Dirma. Είναι το μοντέλο DEM-HS011, το οποίο είναι κατά βάση ένας φορητός steamer. Ένα δηλαδή μηχάνημα το οποίο βγάζει ατμό. Αυτό απλά στην μπροστά πλευρά του, στο σημείο δηλαδή που βγαίνει ο ατμός, έχει ένα πολύ λεπτό φύλλο από αλουμίνιο, το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε πάνω στα ρούχα μας, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να τα σιδερώσουμε ή κατά βάση λόγω του ότι βγάζει και τον ατμό, να μαλακώσουν οι τσακίσεις ή οτιδήποτε θέλουμε να σιδερώσουμε και να φανεί σιδερωμένο. Έχω κάνει ήδη το unboxing γιατί όταν το παρέλαβα ήθελα όπως και τίποτε να δω πώς είναι αυτή η συσκευή. Απλά επειδή δεν είχα τον αντάπτορα, πήγα τώρα και τον αγόρασα, τον έχω εδώ δίπλα μου και χάρη σε αυτό θα κάνουμε και μία τύπου επίδειξη για να δούμε ακριβώς πώς βγαίνει ο ατμός, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Εσείς ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης και το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για οτιδήποτε καινούργιο βίντεο ανεβαίνει. Προχωράμε ωστόσο ευθύς αμέσως και στο unboxing για να το δούμε και να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Βλέπετε λοιπόν, έχω εδώ πέρα σε σειρά τα πράγματα τα οποία περιεχόντουσαν μέσα στο κουτί. Πάμε λίγο να δούμε το βασικό. Αρχικά, όπως επισημαίνεται και στις οδηγίες και στα πάντα, το συγκεκριμένο διπλώνει εδώ από κάτω το χερούλι του. Το χερούλι πηγαίνει μέχρι εδώ. Αυτό δηλαδή είναι το σημείο στο οποίο βρίσκουμε την πρώτη αντίσταση. Αν πάμε και το τραβήξουμε πιο πίσω, κάνει ένα πολύ μικρό και πολύ ελαφρύ κλικ το οποίο καταλαβαίνουμε και ακούμε. Και τώρα είναι σε γωνία ορθή. Αλλά το συγκεκριμένο για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει να το κάνουμε ακόμη ένα κομμάτι πίσω για να έρθει στις 110 μοίρες. Δεν πάει πιο πίσω και έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Η συσκευή, σαν συσκευή, όπως μπορούμε να δούμε και όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, εδώ μπροστά έχει τις τρύπες από τις οποίες βγαίνει ο ατμός και αυτό εδώ πέρα είναι το πολύ ελαφρύ φύλλο αλουμινίου. Σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι μπαίνει και το συγκεκριμένο το βουρτσάκι. Αυτό δηλαδή εδώ πέρα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε τυχόν τρίχες που μπορεί να έχουν πιαστεί στα ρούχα, όπως παράλληλα να διώχνουμε και τον ατμό. Να στέλνουμε δηλαδή ατμό στο ρούχο. Αν το δείτε, εδώ από πάνω, όπως επίσης και από την κάτω πλευρά, εδώ πέρα, αν τα πιάσει η κάμερα, σε αυτά εδώ πέρα τα δύο τα σημεία, εδώ δηλαδή και εδώ, έχει αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια που βλέπετε. Εδώ ερχόμαστε και κάνουμε το εξής, για να περάσουμε τον βουρτσάκι. Βάζουμε από τη μία πλευρά, βάζουμε και από την άλλη, αυτό με το που κουμπώσει κάνει ένα κλικ και πλέον είναι έτοιμο. Το έχουμε έτσι και το χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό εδώ υπολογίστε ότι εδώ πέρα επάνω
έχει χωρητικότητα για 100 ml νερού. Σαν μέγεθος το συγκεκριμένο είναι 19 εκατοστά επί 9,1 εκατοστά επί 24. Το βάρος του είναι στα 1,1 κιλά και όσον αφορά τον ατμό, αυτός όπως είπαμε βγαίνει από εδώ και βγαίνει σε μια θερμοκρασία συν πλην 10, 160 βαθμοί. Δηλαδή μπορεί να είναι από 150 μέχρι 170. Αυτό εδώ έρχεται με μια μπρίζα τύπου Αυστραλίας, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμουν και τον αντάπτορα όπως είπαμε και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα, εκτός το ότι αυτό είναι ένα διπλούμενο για να μπορούμε να το μεταφέρουμε μαζί μας χωρίς να μας δημιουργεί πρόβλημα, μαζί με την θήκη την οποία παρέχουν μέσα στη συσκευασία, για να μπορέσει να παράξει ατμό, σύμφωνα με αυτό που αναφέρει, χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ρίχνουμε το νερό που χρειαζόμαστε εδώ πέρα, αυτό εισέρχεται μέσα στο μηχάνημα και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ από πίσω, στην πίσω πλευρά, έχει ένα λαμπάκι και ένα κουμπάκι, αν το δείτε. Αυτά τα δύο είναι επί της ουσίας το ένα η ένδειξη την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ξέρουμε ότι είναι έτοιμο και αυτό εδώ πέρα είναι το κουμπάκι το οποίο πατάμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να παράγουμε τον ατμό, να τον βγάζουμε δηλαδή προς τα έξω. Το συγκεκριμένο έχει εδώ πέρα μέσα ένα ας το πούμε σωληνάκι το οποίο παίρνει το νερό που βάζουμε από εδώ, κάνει μια μικρή διαδρομή και μετά κάνει μια ακόμη διαδρομή στην οποία από εδώ και πέρα υπολογίζεται ότι αρχίζει και το ζεσταίνει. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε κλίση, δεν χρειάζεται δηλαδή να το έχουμε απαραίτητα έτσι και να έχουμε τα ρούχα και τα πράγματα κάθετα για να μπορεί να πέφτει το νερό. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και έτσι και έτσι και κανονικά, γιατί ούτως ή άλλως έχει μπει το νερό από εδώ. Απλά θα έχουμε στο νου μας ότι κάπου θα χρειάζεται να το σηκώνουμε για να μπορεί να πέφτει επιπλέον νερό. Αυτό εδώ πέρα μαζί με αυτό είναι που το γεμίζουμε. Το βάζουμε από εδώ πέρα επάνω και θα κάνουμε μαζί αυτή τη στιγμή και μία επίδειξη. Πάμε όμως να ανοίξουμε λίγο και τον αντάπτορα τον οποίο έχω στα χέρια μου για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό λοιπόν ανοίγει από εδώ. Στη σελίδα έλεγε ότι θεωρητικά θα στείλουν και τον αντίστοιχο αντάπτορα που χρειάζεται. Τον έχουν στείλει όπως είδαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο αντάπτορας είναι ο αντάπτορας τον οποίο στέλνουν όταν είναι το αγγλικό, το μοντέλο νομίζω είναι αυτό ή κάτι άλλο. Δεν μπαίνει προφανώς εδώ πέρα γιατί χρειαζόμαστε τον άλλον που έχει τις τρεις τις λεπίδες. Οπότε, ερχόμαστε εδώ, ανοίγω εγώ την κόκκινη υποδοχή που υπάρχει για να μπορούμε να δένουμε το καλώδιο, το βάζω στην πρίζα. Ωραία, αυτό λοιπόν εδώ αν το δείτε από πίσω έχει αρχίσει και να βοσβήνει το κόκκινο το λαμπάκι. Θα πάρω εγώ να του ρίξω το νερό το οποίο χρειάζεται. Δείτε το πως ανοίγει από εδώ, έχει την τρυπούλα τη συγκεκριμένη και από εδώ θα βάλουμε το νερό. Παίρνω λοιπόν το συγκεκριμένο, βάζω το νερό εδώ πέρα μέσα. Εγώ έχω βάλει φιλτραρισμένο νερό γιατί το σκέφτομαι ότι λογικά θα έχει όπως έχει και το σίδερο την ίδια αντιμετώπιση, άρα θα μαζεύει ίσως και άλατα. Υποθέτω, τώρα δεν παίρνω και όρκο για να σας πω την αλήθεια. Το λαμπάκι εδώ από πίσω έχει μείνει σταθερό. Το έχω πατήσει, έχει γίνει μπλε. Και αν το δείτε, έχει αρχίσει ήδη και βγάζει ατμό. Και τώρα βγάζει ατμό πιο έντονα. Αν το πατήσω από πίσω, σταματάει και το λαμπάκι γίνεται κόκκινο. Άρα, όταν το λαμπάκι είναι κόκκινο, αυτό είναι απλά σε αναμονή. Όταν το πατάμε από πίσω, το λαμπάκι γίνεται μπλε, σταθερό και αρχίζει και βγάζει ατμό μετά από λίγο μπροστά. Εγώ έχω φέρει μια πετσέτα εδώ πέρα. Αν το βλέπετε, από την πετσέτα ο ατμός βγαίνει ήδη προς τα πάνω. Οπότε θεωρητικά το έχουμε. Με έχει κάψει λίγο η αλήθεια είναι. Και το κάνουμε έτσι. Α!
Και αυτό έρχεται τώρα και μαλακώνει το ύφος, μα είναι το κλασικό πράγμα που κάνει ο ατμός. Αυτό δηλαδή που ξέρουμε ότι γίνεται. Δείτε και αυτό που λέγαμε. Τώρα που σας το έχω γυρίσει εντελώς κάθετα, συνεχίζει και βγάζει ατμό. Δεν έχει σταματήσει, βγάζει κανονικά. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ και το κλείνω. Σταματάει κατευθείαν να βγάζει ατμό, άρα δεν χρειάζεται κάποιο χρόνο που να πρέπει να το αφήσουμε για να συνεχίσει. Αυτό εδώ πέρα μπροστά, το λεπτό κομμάτι του αλουμινίου, το φύλλο του αλουμινίου που σας είπα, αυτή τη στιγμή ζεματάει, άρα δεν πιάνεται. Γι' αυτό το λόγο επίσης λέει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να σιδερώνει. Μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα χωρίς να έχουμε φόβο ότι θα τρέξουν νερά, γιατί έχει από πάνω την τάπα, και το αφήνω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ για να μπορέσει να κρυώσει. Φυσικά, όταν το χρησιμοποιήσουμε, μετά όπως και το σίδερο θα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει. Αυτό για να κρυώσει χρειάζεται περίπου ένα 30 λεπτό. Εννοείται ότι αδειάζουμε το νερό από την υποδοχή που έχει εδώ πέρα επάνω και το βάζουμε και το αποθηκεύουμε για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κανονικά και μετά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, δεν είναι πάρα πολύ βαρύ. Ξαναλέω λίγο τα χαρακτηριστικά του, είναι 1,1 κιλά, 100 ml το συγκεκριμένο, είναι στα 800 W και βγάζει τον ατμό μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού πατήσουμε το κουμπάκι από πίσω. Ο ατμός βγαίνει στους 160 βαθμούς συν πλην 10 και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κάθετα, οριζόντια ή γενικότερα σε οποιοδήποτε κλίση, γιατί ούτως ή άλλως τραβάει το νερό από εδώ πέρα. Εσείς, ό,τι χρειάζεται, μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια, μπορείτε να μου το γράψετε. Εννοείται ότι θα σας απαντήσω τώρα που μπορώ και εγώ να το χρησιμοποιήσω. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και θέλω να σας έχω έτοιμους με το που δώσουν το OK και αρχίσουμε και ξεκινόμαστε στις παραλίες, να μην έχετε πρόβλημα, ήρθε η ώρα για giveaway. Είναι ένα power bank 10.000 mAh. Ένας τυχερός θα το κερδίσει. Μπορεί να φορτίζει τρεις συσκευές. Για να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος στην κλήρωση, πρώτον, κάνουμε εγγραφή στο κανάλι και δεύτερον, αφήνουμε σχόλιο από κάτω με τη λέξη giveaway. Θα γίνει κλήρωση με χρήση σελίδας η οποία ουσιαστικά θα διαβάσει όλα τα σχόλια και θα διαλέξει στοιχεία 1, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιο θέμα και να μην λέμε οτιδήποτε. Η κλήρωση θα γίνει 2 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση αυτού του βίντεο. Οπότε λοιπόν, ήρθε η ώρα. Μην ξεχάσετε, όπως είπαμε και στην αρχή, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούριο βίντεο ανεβαίνει. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Να προσέχετε, καλές βόλτες, καλά μπάνια, να προσέχετε και τους γύρω σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!